Σήμερα καλούμε όλους τους μαθητές, όλα τα μαθητικά συμβούλια και όλα τα σχολεία της Ελλάδας, σε όλα τα χωριά και της πόλης της Ελλάδας, αλλά τόσο και στη Θεσσαλονίκη, να διαδηλώσουμε ενάντια στο νομοσχέδιο για το νέο λύκειο του Καβλόγλου, που θα κάνει το σχολείο μας ακόμα πιο εξωτερικό κέντρο εξετάσεων, θα το κάνει ένα φροντιστήριο και θα κατακρεουργήσει τη γενική παιδεία ήδη στην Α Λυκείου. Εμείς λέμε ότι οι μαθητές πρέπει να κρατήσουν μια στάση απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να το καταδικάσουν, όπως καλούσαμε τους μαθητές ήδη από την αρχή της χρονιάς, διότι οι νόμοι που θα περιέχονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα βάζουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στη ζωή των μαθητών. Για παράδειγμα, θα τους καλούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους πιο νωρίς και με λιγότερες επιλογές, δηλαδή να λάβουν μια απόφαση που θα καθορίσει τα επόμενα 10 χρόνια πολύ πιο νωρίς. Επίσης, θα έχουν μόνο τα μαθήματα κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα να φτάσουν να τελειώνουν το σχολείο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μην έχουν ούτε τα απαραίτητα στοιχεία μόρφωσης, γνώσης και εκπαίδευσης. Οπότε, εμείς λέμε ότι οι μαθητές πρέπει να βγούμε σήμερα στους δρόμους και να συνεχίσουμε τη δράση μας και τις επόμενες μέρες με δράσεις που θα κανονίσουμε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να μην τολμήσουν να καταθέσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.